Κατάστασης που ζούμε σε όλη τη χώρα και τα επαναλαμβανόμενα εγκλήματα από την ακραία έλλειψη ουσιαστικής πρόληψης και τις μεγάλες ελλείψεις πυροσβεστικής σε προσωπικό αλλά και μέσα, και γνωρίζοντας ότι η κατάσταση από την άποψη όλη αυτή της πρόληψης των μέσων του προσωπικού δεν είναι καλύτερη στην περιφέρειά μας από το κέντρο του επιτελικού κράτους που είναι η Αττική, ζητάμε ενημέρωση, αν υπάρχει κάποια εικόνα, από τη συμμετοχή παραγόντων της περιφέρειας στα συντονιστικά όργανα και ούτω καθεξής, αν υπάρχει κάποια εικόνα για την κατάσταση στην οποία τη γενικότερη βρίσκονται τα δάση μας και το επίπεδο ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα αυτή την περίοδο, λέω, που έχουμε 5 μεγάλες πυρκαγιές τώρα σε εξέλιξη, και αν ομιγένει το γίνει κάτι και εδώ στην περιοχή μας, προφανώς θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ίσο μόνο για το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει η περιφέρεια. Όπως ξέρετε, οι περιφέρειες, η μόνη αρμοδιότητα που έχουν είναι να συνδράμουν τους καθήλων αρμοδίους, δηλαδή την πυροσβεστική, παρέχοντας τη στήριξη την ώρα της κρίσης με υδροφόρες. Σας λέω λοιπόν, γιατί αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ εγώ αρμοδίως να σας απαντήσω, δεν έχω άλλη αντιμετώπιση στην περιφέρεια, ότι είμαστε πανέτοιμοι στο απόλυτο επίπεδο επιφυλακής να ανταποκριθούμε εάν η πυροσβεστική ζητήσει τη βοήθεια μέσω υδροφόρων της περιφέρειας. Μετά από παρέμβαση η οποία κάναμε εκτός ημερήσιας διάταξης, υπήρξε η δέσμευση από την διοίκηση ότι θα συζητηθεί το θέμα στις συνεδριάσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε εξέλιξη τραγικές καταστάσεις σε όλη τη χώρα, ένα διαχρονικό έγκλημα κατά τη γνώμη μας, λόγω της ακραίας έλλειψης σε πυροπροστασία, δασοπροστασία αλλά και των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα στην πυροσβεστική. Εμείς κρούομαι τον κόδωνα του κινδύνου. Χρειάζονται πραγματικά μεγάλες ριζικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα, από την προστασία του δάσους μέχρι τις δυνάμεις που έχουμε για να σβήνουμε τις πυρκαγιές. Χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί με την κατάσταση η οποία υπάρχει σε άλλες περιφέρειες, γνωρίζουμε ότι και εδώ στη δικιά μας περιφέρεια δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Και ως λαϊκή συσπήρωση θα βρεθούμε απέναντι και σε όσα ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα για business πάνω στα καμένα, η λεγόμενη επιθετική διαχείριση των δασών και άλλα τέτοιου τύπου επιχειρηματικά σχέδια, όπως είναι το master plan για τον Όλυμπο. Mm-hmm. Καλυφθήκατε πάντως από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι αν μας ζητηθούν είναι έτοιμες να δοθούν υδροφόρες. Δεν απάντησε στο αν υπάρχει εικόνα μέσω των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της περιφέρειας για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση της περιοχής και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πολιτική προστασία.